Πάμε στο Παρίσι, πάμε στον Νικόλη Γερό και ελπίζω με επιτυχία αυτή την φορά. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Επιτέλους, τώρα νομίζω ακουγόμαστε πολύ καλά. Έλεγα, ναι, αφού έκανα μια μεγάλη εισαγωγή για τα πολλά σας χαρίσματα, τις πολλές σας δεξιότητες, ότι μια από αυτές φάνηκε όταν διαβάσατε το κείμενο Ανάν, την πρόταση Ανάν για την επιλύση του Κυπριακού των 10.000 σελίδων, και εκεί εντοπίσατε και παραθέσατε στον τότε πρόεδρο, τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο, τις αντιφάσεις που περιείχε και βάσισε το όχι του σε αυτή ακριβώς την ολιγοσέλιδη έκθεσή σας. Άρα οι Κύπροι το χρωστούν σε ένα μεγάλο βαθμό όχι μόνο στον τότε ηγέτη τους, αλλά και στον Νίκο Λιγερό που εντόπισε αυτές τις αντιφάσεις. Σας έλεγα λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μου ερώτημα. Έχουμε και πάλι αδιέξοδο στο Κυπριακό. Αυτό ρίχνει την σκιά στα γενικότερα θέματα που έχουμε με την Τουρκία, η οποία προκαλεί διαρκώς με την αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Έχουμε τις προκλήσεις από την πλευρά των δυτικών γειτόνων μας, των Αλβανών. Όλο αυτό μας φέρνει σε μια πολύ δύσκολη θέση, για την οποία φαντάζομαι ότι θέλω αρχικά το σχόλιο σας, αλλά στο αν έχετε δεχθεί όχληση από την ελληνική κυβέρνηση για τη διαχείρισή του. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να τα πάρουμε στη σειρά. Θα ήθελα απλώς να πω για το σχέδιο Ανάν ότι εμείς απλώς βοηθήσαμε την πολιτική απόφαση την παίρνει πάνω ο πρόεδρος. Άρα ας μείνουμε σε αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσετε κι εσείς, σίγουρα το ξέρετε, ότι ό,τι και να δώσουμε σαν συμβουλή, αν ο πρόεδρος δεν ήταν του επίπεδου του Τάσου Παπαδόπουλου, δεν θα είχε νόημα. Άρα τώρα όσο αφορά τις θέσεις της Τουρκίας και γενικότερα ακόμα και της Αλβανίας, θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι προτιμώ η Ελλάδα στην κατάσταση που είναι να παραμείνει έτσι παρά να πάρει τη θέση της Τουρκίας. Η θέση της Τουρκίας είναι πολύ δύσκολη αυτή την περίοδο. Και είναι πολύ δύσκολο γιατί πολύ απλά μιλάμε για ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο καταπιέζει και καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των ίδιων των Τούρκων, όχι μόνο των Κούρδων ή και ξένων λαών. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και ακόμα και η εμφισβήτηση της συνθήκης Λοζάνης απλώς αποδεικνύει ότι μιλάμε για ένα άτομο το οποίο δεν την έχει διαβάσει προσεκτικά, διότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν εμπεριέχει καμία αναφορά στη σύνορα. Και τα νησιά στα οποία αναφέρθηκε ούτως ή άλλως πήγαν στην Ιταλία εκείνη την εποχή και τα πράγματα άλλαξαν μόνο και μόνο με την συνθήκη Παρισιού του 1947. Όσο αφορά τώρα την Αλβανία, όταν ακούμε μερικές δηλώσεις, φαίνεται ότι δεν έχουν εντοπίσει ότι το θαλάσσιο οικόπεδο 2 της ελληνικής ΑΟΣ δεν έχει καμία σχέση με το 1 και δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο συζήτησης εφόσον έχουμε μια συμφωνία με την Ιταλία. Άρα δεν αφορά καθόλου την Αλβανία αυτή η περιοχή και μιλάμε μόνο για αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο. Σε γενικότερες γραμμές μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν συζητήσεις με διάφορα στελέχη της κυβέρνησης γιατί ξέρουν ότι λειτουργούμε πάντα σε εθνικό επίπεδο. Mm-hmm. Απλώς δεν γίνεται από, αν θέλετε, το μέγαρο Μαξίμου το ίδιο. Είναι διάφορες επαφές που έχουν γίνει από υπουργούς ανάλογα με τις θέσεις που παίρνουν. Αυτό μπορώ να σας πω. Φαντάζομαι αυτά που συζητάτε μαζί τους εννοείται ότι δεν μπορούν να έχουν θέση σε μια δημόσια συζήτηση από έναν τηλεοπτικό διάβλο. Όχι, αλλά... όχι. Δεν λέω τίποτα το ανάλογο. Λέω απλώς ότι είναι πιο τεχνικά, τίποτα άλλο. Δεν Σύμφωνα. Είναι τόσο ευανάγνωστα από κάποιον που δεν ασχολείται με τα θέματα, αλλά... Απλώς θα μας έπαιρνε περισσότερο ώρα. Δεν υπάρχει άρα που... λέτε ότι έχοντας καλή γνώση, μας είπατε για παράδειγμα ότι δεν το είπατε εσείς, το λέω εγώ, ότι είναι τόσο άσχετος ο Ερντοάν που μιλά για μια αμφισβητή μια συνθήκη που δεν όρισε τα σύνορα. Έτσι, σωστά. Που έγινε σε μια άλλη συνθήκη αυτό. Άρα, για να είμαστε ακόμα άρα τους καθοδηγείτε τους κυβερνητικούς της χώρας μας στην καλή γνώση των πραγμάτων, έτσι. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε μπορεί να γίνει και με τον λαό μας. Η συνθήκη της Λοζάνης απλώς προβλέπει ότι τα νησιά που βρίσκονται στα 3 ναυτικά μίλια από την ανατολική πλευρά και δεν κάνουν καν αναφορά στην λέξη Τουρκία ουσιαστικά, ανήκουν ουσιαστικά στην Ανατολή και εκτός αν υπάρχει εξαίρεση ονομαστική. Κατά συνέπεια,
Το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Τουρκία είναι ότι θα ήθελε αυτά τα 3 ναυτικά μίλια να γίνουν 6 στη συνθήκη. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι τα ίμια είναι στα 3,2 και αυτό είναι που ενεργοποίησε τις λεγόμενες θεωρίες περί γκρίζων ζωνών. Το θέμα είναι ότι όταν δεν τα γνωρίζουμε τόσο τεχνικά, ακούμε διάφορα πράγματα και επειδή υπάρχει και η συνωμοσιολογία στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι κάποιος σίγουρα τα ξέρει, απλώς δεν τα λέει στους άλλους. Είναι γραμμένα μέσα στα κείμενα και μάλιστα σε διάφορες γλώσσες, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η διαφοροποίηση είναι ότι ο κύριος Ερντογκάν χρησιμοποιεί το κείμενο θεωρώντας ότι και οι άλλοι δεν το έχουν διαβάσει, άρα εμείς βοηθούμε τους άλλους να διαβάζουν τα συγκεκριμένα άρθρα στα οποία μπορούν να απαντήσουν με έναν τρόπο που έχει σχέση και με αποτελεσματικότητα και με ακρίβεια και κατά συνέπεια δεν υπάρχει συνέχεια στη συζήτηση. Θυμάστε ότι είχαν κάνει και μια αναφορά και προηγουμένως με έναν άνθρωπο που θεωρούσαμε λιγότερο άσχετο, που ρωτούσε αν το Καστελόριζο βρίσκεται στη Μεσόγειο ή στο Αιγαίο και είχαμε απαντήσει τότε ότι το μόνο που έχει σημασία είναι το Καστελόριζο βρίσκεται στα Δωδεκάνησα, τα οποία αναφέρονται γραπτός και ονομαστικός στη συνθήκη Παρεσίου του 47. Άρα τέτοια ερωτήματα να θυμόμαστε ότι σε επίπεδο πολιτικής βάζουμε επιλογές μερικές φορές στους πολιτικούς και στον λαό μας για να απαντήσει σωστά, αλλά να θυμόμαστε ότι στη στρατηγική λέμε συχνά ότι όταν σου δίνουν δύο επιλογές πάρε την τρίτη. Μάλιστα. Λοιπόν, αν κάποιος γκουγκλάρει τον Νίκο Λιγερό θα βρει κατεβατά ολόκληρα. Ο ίδιος έχει δημοσιευμένες πάνω από σας είπαμε. Έχει χιλιάδες μελέτες σε πολλά πεδία. Μην τα αναφέρω ξανά γιατί οι τηλεθεατές μας τα άκουσαν λίγο πριν. Βλέπω έναν τίτλο. Ποιος είναι ο Νίκος Λιγερός που συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό και πιστεύει ότι το Αιγαίο κρύβει 1,33 δολάρια πλούτο και θέλω λοιπόν να ξαναδούμε αυτή την ιστορία που την έχουμε συζητήσει βεβαίως ξανά μαζί για τα κοιτάσματα που έχουμε. Μάλιστα μας λέγατε την τελευταία φορά που συζητήσαμε γι' αυτό ότι μόνο αν αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα στις τακτοποιημένες περιοχές, δηλαδή στο Ιόνιο για παράδειγμα, εκεί που δεν έχουμε ζητήματα όπως στην περίπτωση του Αιγαίου που το αμφισβητεί την ΑΟΣ η Τουρκία ή εν πάση περιπτώσει εμείς τόσο επιτακτικά δεν την βάζουμε για να την αξιοποιήσουμε. Σωστά, ναι. Θα είχαμε ήδη ξεχρεώσει τα 350-400 δις του χρέους γιατί και αυτό δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Απορούμε όμως, ενώ ακούγαμε συχνά πυκνά για τις έρευνες που γίνονται, για τους διαγωνισμούς που θα ξεκινούσαν προκειμένου να εκδηλωθεί διεθνές ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων, δεν ακούμε τίποτα εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και μήνες. Κοιτάξτε, θα μπορεί να σας ξαφνιάσω όσον αφορά την πληροφόρηση, αλλά να ξέρετε ότι ο διαγωνισμός άρχισε στις 13 Νοεμβρίου του 2014 και ουσιαστικά τελείωσε με αργοπορία βέβαια, λόγω της καθυστέρησης, λόγω του δημοψηφίσματος, λόγω διάφορων παρενέργειων. Αλλά να ξέρετε ότι ο διαγωνισμός κατέληξε στο γεγονός ότι στο θαλάσσιο οικόπεδο 2, που είναι μια περιοχή που βρίσκονται, αν θέλετε, δυτικά της Κέρκυρας και προς την γραμμή οριοθέτησης με την Ιταλία, όπου υπάρχουν δύο κοιτάσματα στόχοι, ο Πύρος και ο Αχιλλέας, ο ένας είναι 90 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο άλλος είναι 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα, θα έχουμε την κοινοπραξία, την τριπλή, των ελληνικών πετρελαίων της Total και της Edison. Άρα το ερώτημα είναι πιο πολύ γιατί δεν ανακοινώνονται αυτά τα αποτελέσματα, γιατί σας λέω ότι τέλος του μήνα πρέπει να κλείσει η σύμβαση και τότε θα αρχίσουμε τις έρευνες επί του πρακτέου με ένα γεωτρύπανο το οποίο θα φέρει την υπευθυνότητα η Total εφόσον είναι οπερέτερο. Άρα αυτό υπάρχει. Δηλαδή ο διαγωνισμός έγινε με 20 θαλάσσια οικόπεδα, με 10 θαλάσσια οικόπεδα στο Ιόνιο, ένα νότια της Πελοποννήσου και 9 νότια της Κρήτης. Είχαμε διαταραχές του διαγωνισμού λόγω των αλλαγών όσον αφορά την κυβέρνηση και των θέσεων όσον αφορά την ιδεολογία. Αλλά τελικά καταλήξαμε να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό το θαλάσσιο οικόπεδο και εμείς θεωρούμε και με τον Ηλία Κονοφάγου ή με τον Αντώνη Φόσκολο, την Τερέζα Βουκενού, ότι είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο που μπορεί να παίξει
τον ρόλο που έπαιξε το θαλάσσιο οικόπεδο 12 στην Κυπριακή ΑΟΣ. Άρα είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε ότι αυτό αρχίζει και εδώ παρεπιπτόντως, αν το επιτρέπετε, μιλάμε για πετρέλαιο και όχι για φυσικό αέριο. Άρα όσο αφορά το τεχνικό μέρος είναι πιο εύκολο και όσο αφορά το εμπορικό, διότι μπορούμε να βρούμε το πετρέλαιο και αυτό που βρίσκουμε μπαίνει κατευθείαν σε πώληση και δεν έχει ανάγκη ούτε από γωγό, ούτε από συμπίεση, υγροποίηση. Άρα μιλάμε επίσης για κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται πολύ πιο ρηχά από τα βαθιά κοιτάσματα για τα οποία μιλάμε πιο πολύ για νότια της Κρήτης και ακόμα και στην Αφροδίτη, δηλαδή μάλιστα, νότια της Κύπρου. Άρα κύριε όλα καθηγητά, αυτά είναι εφικτά. Διακρίνω, επειδή δεν θέλω να σας ερμηνεύσω, διακρίνω έναν υπαινιγμό, επειδή λέτε εξαντλείται ο χρόνος που έχουμε για την κύρωση της σύμβασης με τους πλειοδότες. Αυτή η κοινοπραξία των τριών πλειοδοτών τελειώνει τον Νοέμβριο. Τελειώνει τον Νοέμβριο. Τώρα, ο Νοέμβριος τελειώνει σε 5 μέρες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λέω λοιπόν, διακρίνω έναν υπαινιγμό. Εμείς λειτουργούμε πάντοτε έτσι. Διακρίνω έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως ιδεολογικές αγγυλώσεις δεν θα επιτρέψουν την κύρωση αυτής της σύμβασης. Όχι, ελπίζω να τις ξεπεράσαμε, γιατί από τη στιγμή που ο προηγούμενος Υπουργός Ενέργειας έδωσε το πράσινο φως για να μπούμε στη διαδικασία της συμπλήρωσης του συμβολαίου, αυτό σημαίνει κανονικά ότι δεν μπορεί να υπάρχει αγκύλωση σε επίπεδο πολιτικό ή αν θέλετε ακόμα και ιδεολογικό. Αλλά τώρα περνάμε στην φάση την τεχνική, δηλαδή πρέπει τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή στις 30 του μηνός, να έχει γίνει αυτή η σύμβαση, να ξέρουμε μάλιστα και ποιο είναι το μπόνους υπογραφής και ουσιαστικά πάνω σε ποιο ποσοστό συμφώνησε η ομάδα διαπραγμάτευσης με την τριπλή κοινοπραξία. Πόσα τέτοια οικόπεδα έχουμε προς εκμετάλλευση, τουλάχιστον στις τακτοποιημένες, όπως το περιγράφαμε 20. Πριν, περιοχές. 20. Έχουμε 20 θαλάσσια οικόπεδα που ήταν στον διαγωνισμό, άρα τον μεγάλο διαγωνισμό όπως τον ονομάζαμε. Είναι όλα αυτά τα οικόπεδα βρίσκονται στην ελληνική ΑΟΣ, δηλαδή εκτός της κυριαρχίας μας, γιατί είναι πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια και είναι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά τα οικόπεδα είναι, αν θέλετε, όπως το είπατε, τακτοποιημένα με την έννοια ότι ο διαγωνισμός εκδόθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι αναγνωρισμένα από τις 28 χώρες, αλλά επιπλέον από την Αλβανία, την Αίγυπτο και την Λιβύη. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα και απλώς πρέπει εμείς τεχνικά, επιστημονικά και τεχνολογικά να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Και αν θέλετε για τον υπαινιγμό που νομίζατε ότι είχα προηγουμένως, μπορώ να τον κάνω τώρα και να σας πω ότι γενικότερα όταν υπάρχουν ιδεολογίες που θεωρούν ότι αυτά πράγματα είναι απλώς καπιταλιστικά και δεν αφορούν καθόλου ένα έθνος, μας καθυστερούν, γιατί όπως ξέρετε η ελληνική ΑΟΣ δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα δεδομένα, απλώς υπάρχουν πολλοί που είναι μη ειδικοί και έχουν αγγυλώσεις ιδεολογικές επειδή δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα και θεωρούν ότι απλώς είναι εμπόριο. Σημασία για μας, όπως το αναφέρατε στην αρχή, είναι ότι για να περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο όσο αφορά την πορεία της Ελλάδος, για να μπει επιτέλους σε αυτό το μέλλον που περιμένουμε τόσο καιρό, είναι να μπούμε σε ένα πλαίσιο ανάκαμψης και όχι μόνο ανάπτυξης, και αυτό γίνεται μόνο και μόνο με την ΑΟΣ. Κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή μας βλέπει ένας συνταξιούχος που έχει δει τη σύνταξή του να κόβεται σε πάνω από μισό. Έχουμε πολλούς ανέργους που αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό το πολιτικό πρόσωπο ή τα πολιτικά πρόσωπα που δεν φέρνουν πιο γρήγορα την λύση στα διέξοδα της Ελλάδας μέσα από αυτά τα έσοδα, που θα είναι μεγάλα πράγματι. Δεν το λέει ο Λιγερός γιατί έτσι το φαντάζεται ο Λιγερός. Το λένε και άλλοι επιστήμονες, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Λιγερό, που έχει κάνει τη μεγαλύτερη έρευνα γύρω από το κομμάτι αυτό, και θυμώνουν που εξακολουθούν να ζορίζονται, που εξακολουθούν να μην βρίσκουν δουλειές, που εξακολουθούν οι ηλικιωμένοι να λένε δεν έχω να πάω να κάνω εξέταση, να πάρω όλα μου τα φάρμακα και παίρνω τα πιο απαραίτητα και πολλά άλλα. Που ένα παιδάκι κόντεψε χθες το πρωί να καεί στη Λάρισα γιατί το σπίτι του δεν είχε ρεύμα και το κερί έκαψε όλο του το σπιτικό και πάει λέγοντας. Ποιοι είναι αυτοί που λένε δεν πειράζει, το κάνουμε και σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο.
Άρα απομακρύνουμε ένα μέρος της λύσης. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτοί που ασχολείται όλος ο εγκέφαλός τους μόνο με χειραψίες. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι κάνοντας μικροπολιτική, ο καθένας προσπαθεί να τα βγάλει πέρα και να μεζέψει τα κουκιά του για να έχει την ψηφοφορία του και δεν ασχολείται με τα μεγάλα ζητήματα. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να είμαστε σε capital control, ούτε να έχουμε κάνει μέτρα μείωσης όσο αφορά τις συντάξεις. Καταπιέζουμε ειδικά τους ηλικιωμένους σε ένα πλαίσιο που είναι άκρως απαράδεκτο, γιατί ξέρετε, η ελληνική ΑΟΣ θα μπορούσε να υπάρχει ήδη από το 1995. Άρα, επειδή εκείνη την εποχή δεν είχαμε προβλήματα, κανένας δεν το κοίταζε. Τώρα τουλάχιστον, επειδή υπάρχουν προβλήματα, ακούν περισσότερο τους στρατηγικούς συμβούλους. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι κάποιος που δεν έχει μάθει ποτέ ότι η Ελλάδα μπορεί να το κάνει αυτό, ότι έχει την δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο, ότι έχει κοιτάσματα που είναι μιας αξίας 1,73, επειδή είπατε 1,3, αλλά στο πούμε 1,7, δεν είναι. 1,7, ακόμη μεγαλύτερο, τεράστιο ναι, ποσό. Και προσπαθώ να σας πω ότι τα δεδομένα τα ξέρουν. Δηλαδή, επιπλέον μιλάμε για χώρους εργασίας. Ξέρετε ότι ένας σταθμός υγροποίησης με το κοίτασμά του, με τον αγωγό του και τα προϊόντα που παράγει χρησιμοποιεί 100.000 θέσεις εργασίας? Αυτό δεν έχει σχέση με Ελλάδα. Είναι όλοι οι σταθμοί υγροποίησης που βρίσκονται ανά τον κόσμο. Άρα το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι όταν καταλάβουμε ότι εμείς στην Ελλάδα μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον 2,5 σταθμούς υγροποίησης, δηλαδή έναν που να αφορά πιο πολύ το Ιόνιο και τον άλλον να αφορά ειδικά την Κρήτη, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία εντελώς διαφορετική. Αυτό που με απασχολεί εμένα δεν είναι ότι δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί μπορεί και να μην ασχολούνται καθημερινώς, αλλά γιατί δεν το ανακοινώνουν επίσημα οι κυβερνήσεις, όποιες και να είναι. Μάλιστα. Όταν έχουμε κάποια επιτυχία, δηλαδή είναι σαν να έχουμε τη γέφυρα Ρίο Αντίριο και κανένας δεν ανακοινώνει ότι υπάρχει. Άρα κάνουν όλοι τον γύρο με καραβάκια και σε κάποια φάση ανακαλύπτουν ότι υπάρχει μια γέφυρα. Η ΑΟΣ υπάρχει. Άρα το αντιμετωπίζετε. Το αντιμετωπίζετε με καχυποψία αυτό, φαντάζομαι. Όχι, δεν έχω καμία. Ξέρετε, στη στρατηγική δεν έχουμε καχυποψία. Απλώς εκτιμούμε και βλέπουμε ότι μερικοί από τους ανθρώπους προσπαθούν να χειραγωγήσουν άλλους μόνο και μόνο για να κρατήσουν μια εξουσία, μόνο και μόνο για να έχουν κάποια μονοπόλια. Διότι, ξέρετε, μάλιστα, το εισαγόμενο φυσικό αέριο είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά φέρνει πάρα πολλά λεφτά σε αυτούς που το φέρνουν. Έτσι. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι, ας πούμε, το φυσικό αέριο όταν θα είναι στην Κύπρο, γιατί θα είναι πριν από εμάς, θα είναι 3 ευρώ η μονάδα. Εμείς το πληρώνουμε 21 ευρώ η μονάδα. Άρα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι στον χώρο των υδρογονανθράκων μπορούμε να κάνουμε εύκολα εξοικονόμηση των υδρογονανθράκων που εισάγουμε, να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας ανθρώπινο δυναμικό στις τεχνικές βάσεις που θα έχουμε στην Ελλάδα. Και επιπλέον, επειδή μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα και όχι απλώς μικρά αποθέματα, γιατί πολλοί μπερδεύονται και δεν βλέπουν αυτή την έννοια, δεν μιλάμε μόνο για το κατάκολο. Το κατάκολο, ξέρετε, όταν θα κάψουμε όλο το πετρέλαιο που βρίσκεται στο κατάκολο, θα έχει διάρκεια ενεργειακής Ελλάδος 15 ημέρες. Για νότια της Κρήτης μιλάμε για 450 χρόνια. Άρα αυτά είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Μάλιστα. Από τη στιγμή που έχουμε αυτά, μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, επειδή σε λίγες μέρες θα είστε επί ελληνικού εδάφους. Ελπίζω να τα πούμε και έτσι σε καλύτερο περιβάλλον, εννοώ με φωτισμούς, με καλά μικρόφωνα και όλα αυτά. Αλλά απλώς μην μας κάνατε, τα ίδια θα λέμε όσο αφορά την αλήθεια. Μας κάνατε σοφότερους έτσι κι αλλιώς με αυτά που μας είπατε. Και θα κρατήσω ένα βίντεο, θα συμπυκνώσω αυτά που είπατε. Κάθε φορά που θα έχουμε όχι μόνο τους κυβερνητικούς βουλευτές, γιατί λέτε θα μπορούσαμε από το 95 να τα αξιοποιήσουμε. Απλώς ήμασταν τότε ζαλισμένοι από την εφορία, την ψεύτικη εφορία εκείνων των εποχών, να τα έχουμε αξιοποιήσει. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ, λοιπόν, που διαδίδετε αυτές τις γνώσεις. Να είστε καλά. Και εσείς. Γεια σας.